είναι για μας ένα έτσι πολύ κακό αποτέλεσμα εκτός προγράμματος, γιατί πιστεύαμε το παιχνίδι αυτό θα το κερδίζαμε. Νομίζω ότι η εικόνα του παιχνιδιού δεν συνάδει και δεν έχει σχέση με το αποτέλεσμα. Χάσαμε ένα παιχνίδι με ένα απίθανο ωραίο σε εκτέλεση, αλλά απίθανο γκολ. Και από ό,τι θυμάμαι, αλλά και διασταύρωσα, είχαμε μία χέρια από τον αντίπαλο, μία κεφαλιά στο πρώτο ημίχρονο. Απέναντι σε αυτό, νομίζω ότι σε όλο το παιχνίδι είμαστε καλύτεροι, και δεν είναι ότι είμαστε καλύτεροι, αλλά κάναμε και αρκετές καλές ευκαιρίες και προϋποθέσεις που αν είχαμε έτσι καλύτερη τελική πάσα, είχαμε προϋποθέσεις για να κάνουμε ευκαιρία να βάλουμε γκολ. Δεν είχαμε την τύχη, είχαμε και το δοκάρι. Πιστεύω και εύχομαι, επειδή στο τέλος πάντα αποδίδεται δικαιοσύνη, γιατί τα παιδιά, η προσπάθεια που κάνανε ήταν πολύ μεγάλη. Αυτό που σήμερα δεν κερδίσαμε, που δικαιούμαστε, να το πάρουμε στα επόμενα παιχνίδια. Γιατί έχει ξανασυμβεί στην ομάδα μας να παίρνουμε αυτό που δικαιούμαστε. Το παιχνίδι αυτό το αφήνουμε πίσω. Έχουμε ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι μπροστά μας. Όλη μας η ενέργεια, όλη μας η εστίαση είναι στο παιχνίδι αυτό, για να πάμε να πάρουμε αυτό που δεν κερδίσαμε σήμερα. Ορίστε. Κόουτς, πλέον όμως μιλάμε με κάποια δεδομένα διαφορετικά και εξηγούμε. Στο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης ο Πανετολικός καλείται να κάνει αυτό που δεν έχει κάνει όλη τη σεζόν και κάτω από τις δικές σας ομιλίες και του προγραμματός σας. Μιλώ δηλαδή να κάνει διπλό. Τι εντοπίζετε εσείς αυτή τη στιγμή ως το μεγαλύτερο ζήτημα της ομάδας για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό, διότι πλέον εάν δεν καταφέρει να βάλει τους τρεις γκολους απέναντι στην Κηφισιά, δεν ξεφεύγει πλέον μόνο ο γκολος, είναι και η Κηφισιά που θα είναι πολύ πάνω μας και με τα δεδομένα έπειτα να μην είναι στα χέρια του Πανετολικού για την παραγωγή, παρότι υπάρχουν αρκετά παιχνίδια μέχρι το τέλος. Αυτό που λέτε, έχετε δίκιο και είναι αλήθεια, αλλά είναι ένα παιχνίδι για μας που θέλουμε την νίκη στην Κεσαριανή, που σημαίνει ότι αν δεν κερδίσουμε, δηλαδή αν το αποτέλεσμα δεν είναι νικηφόρο για μας, είναι για παράδειγμα ισοπαλία, τότε δεν σημαίνει, πρέπει για να διατηρηθεί αυτή η διαφορά να πάρει όλα τα παιχνίδια η Κηφισιά μέχρι να τελειώσει για να είμαστε σίγουροι. Με προϋπόθεση θα το κάνουμε κι εμείς. Δεν είναι ούτε για μας εύκολο, ούτε για την άλλη ομάδα. Για μένα το επόμενο παιχνίδι είναι το βασικό μας μέλημα για το πώς θα παρουσιαστούμε και το πώς αυτή την προσπάθεια και αυτή την εικόνα να καταφέρουμε να την κάνουμε σε καλό αποτέλεσμα. Που δεν έχει γίνει όλη τη χρονιά που λέτε, αλλά πάντα κάτι, πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Και καλούμαστε αυτό να το κάνουμε στο παιχνίδι αυτό. Εύχομαι και ελπίζω ότι μέσα από την προσπάθεια που θα γίνει να είναι ανταποκριτική η προσπάθεια και η εικόνα. Αυτό. Για να δευτερολογήσω λίγο πώς το θέλω το ερώτημα, γιατί κακά τα ψέματα στην Ελλάδα ζούμε. Εγώ δεν μπορώ να πιστώ ότι όλα όσα βλέπουμε παίζονται τόσο υπέρ. Μου φαίνεται εντελώς παράλογο το γεγονός ότι η Κηφισιά και το παραδείγμα που φεύγει με διπλό την Ελλάδα από τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και επειδή πλέον το διατάφερα είναι ότι δίνει αυτή μια συγκυρία αγωνιστική όπου πολλές ομάδες αδιάφορες σε τελευταία τεχνική, όπως ένα Πανσεραϊκός, όπως θα είναι πιθανόν από τον Ατρόμητο κλπ. Θα έχουν να παίξουν με τους αντιπάλους που έχουν καλά και με εμάς. Το τι διαχείριση θα έχουν απέναντι σε εμάς και το τι διαχείριση θα έχουν απέναντι στους άλλους. Έτσι, επομένως, προς αυτό το πρίσμα, θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα πρέπει να δώσει όχι το 110%, το 190%. Σύμφωνο απόλυτα σε αυτό που λέτε. Δυστυχώς, δεν μπορώ να πω κάτι, δεν είναι η δουλειά μου. Αλλά ξέρουμε σε τι κοινωνία ζούμε και πώς είναι τα πράγματα, όχι εδώ αλλά παγκοσμίω. Εμείς, εμένα δεν είναι δουλειά μου αυτό. Εμένα δουλειά μου είναι το πώς θα είμαστε καλύτεροι. Τώρα, αν ισχύει αυτό που λέτε ή οτιδήποτε άλλο, είναι έξω από τις αρμοδιότητες και κέρδη μου. Και για να τοποθετηθώ και για να απαντήσω. Πώς έχετε εικόνα τους τραυματίες, γιατί υπάρχουν πολλές απώλειες στην ομάδα της, ενώ μην φτάνει μόνο αυτό, πάντα και απώλειες στην κάθε. Έχετε εικόνα για νομίζω ότι στο επόμενο παιχνίδι ίσως ο Ζωά, ο Πέδρο, ίσως και ο
Και όταν πείστε που δεν έπαιξε σήμερα. Πιστεύω θα είναι αυτοί οι δύο, θα επανέλθουν. Έχουμε την απώλεια του Μπλάνταν. Εμπιστευόμαστε τα παιδιά που έχουμε. Πάντα αυτοί είναι που είναι τιμοπόλεμοι και θα πάμε με τα όπλα μας να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ.